Καλησπέρα τηλεθεατές του Αργό Web TV. Είμαι η Άννα Τσιριγότη στην εκπομπή «Η παιδεία δημιουργεί πολίτες». Και μαζί μου στο στούντιο βρίσκεται ο κύριος Πολυμέρης Γεώργιος, υποψήφιος βουλευτής με τον πολιτικό φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης. Καλησπέρα κύριε Πολυμέρη. Καλησπέρα κυρία Τσιριγότη. Κύριε Πολυμέρη, έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το περιβάλλον. Σήμερα θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για το γυαλί, το οποίο γυαλί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, γιατί σχεδόν τα πάντα είναι γυάλινα. Για να δούμε λοιπόν, τι είναι το γυαλί, τι συστατικά έχει το γυαλί. Καταρχάς, όπως πολύ σωστά θέσατε, όλα είναι γυάλινα. Ακόμη γυάλινες είναι και οι όλες συνθήκες ζωής και διαβίωσής μας, οπότε αντιλαμβανόμαστε πόσο εύθραυστες είναι και πόσο πολύ θα συνδέσουμε σήμερα το τι συμβαίνει σε αυτό το κομμάτι της βιομηχανίας που συνδέεται άμεσα με τις ζωές μας. Ουσιαστικά, τα γυάλινα μπουκάλια είναι από υγροποιημένη άμμο, αλλά ένα κύριο συστατικό το οποίο τα κάνει να διατηρούνται στην μορφή που είναι και να μην θρηματίζονται εύκολα είναι και ο ασβεστόλιθος, ένα ίζημα που χρειάζεται μεθόδους, όπως θα δούμε και παρακάτω, πολύ συγκεκριμένες για να γίνει η εξόρυξή τους, αλλά ταυτόχρονα μολύνει στην περιοχή που θα εξορυχθεί και τα ύδατα, είτε υπόγεια είτε επίγεια. Κάτι το οποίο προβληματίζει πάρα πολύ ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές στις οποίες γίνεται εξόρυξη. Αλλά παρά το ότι μόλις προκαλεί, βλέπουμε να συνεχίζεται η εξόρυξη, να έχουμε φτάσει εν έτη 2022, να έχουν φύγει όλοι οι νέοι, όλα τα μυαλά τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν με την γνώση τους, την οποία έχουν κληροδοτήσει από τη συνέχεια του ίδιου του ελάνιου γένους. Και γι' αυτό όπου πάει ο Έλληνας, έχουμε δει σε πολλές χώρες όπου έχει πάει ο Έλληνας επιστήμονας να έχει διαπρέψει. Αλλά η Ελλάδα έχει αρχίσει, από ό,τι που έχουν φύγει όλοι αυτοί οι νέοι, να θολώνει αυτό το φως που είχε δώσει σε όλο τον κόσμο. Και είναι πραγματικά άδικο ένας τόσο τεράστιος πολιτισμός που έχει διαδοθεί να έχει παραμείνει στην άκρη χωρίς να μπορεί να προχωρήσει από τους καπεταναίους, θα ήθελα να πω, οι οποίοι τους εμπιστευτήκαμε, τους δώσαμε όσοι τους δώσανε την ψήφο, αλλά βλέπουμε ότι παραμένουμε σε θολά νερά. Σήμερα θα τα ξεδιαλύνουμε αυτά τα νερά και θα δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Σε θολά νερά και σε θολά μπουκάλια παραμένουμε, κύριε Πολυμέρη. Για να δούμε λίγο. Ανακυκλώνουμε το γυαλί, φτιάχνουμε καινούρια μπουκάλια. Τι μειονεκτήματα έχει το καινούριο μπουκάλι? Καταρχάς, το γυαλί σαν υλικό συσκευασίας παρουσιάζει, όπως είπατε, και κάποια μειονεκτήματα. Ένα από αυτά είναι η ευθραυστότητα και στη μεταφορά τους, στην οποία επειδή μεταφέρονται πολλά μαζί, αλλά και από μια συνεχόμενη ροή ανακύκλωσης, τη λεγόμενη κυκλική οικονομία, ότι όσο πιο πολύ ανακυκλώνουμε, τόσο πιο πολύ υποφελείται το περιβάλλον, όπως έχει μεταδοθεί. Η δομή του γυαλιού έχει γίνει πιο εύθραυστη, γιατί χρησιμοποιούνται, εκτός όλων των άλλων των συστατικών που πάμε προηγουμένως, και θράσματα από γυαλιά, δηλαδή κομμάτια γυαλιών, μέσα σε όλα τα άλλα. Και συνεχόμενη αυτή η ανακύκλωση τα έχει κάνει ευαίσθητα, πιο ευαίσθητα στο να κρατηθεί στη δομή που είναι μέχρι σήμερα. Ένα άλλο από αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι υπάρχει το κόστος μεταφοράς λόγω του βάρους και του όγκου που έχουν, αλλά έχει διαπιστωθεί από έρευνα που μπορεί να κάνει και ο κάθε συνελληνάς μας στο διαδίκτυο ότι έχουν υπάρξει περιστατικά τα οποία έχουν βρεθεί θράσματα γυαλιών μέσα σε τρόφιμα, μέσα σε μπουκάλια τα οποία χρησιμοποιούνται για είτε αναψυκτικά είτε κάποιο αλκοόλ, έχουν βρεθεί θράσματα. Αυτό το θέτω ως εξής. Επειδή αναφέραμε προηγουμένως ότι αυτό το ίζημα, ο ασβεστόλιθος, βοηθά να είναι πιο ισχυρό το γυαλί. Αλλά παρόλα αυτά, ακόμη από το άνοιγμα του μπουκάλιου, αλλά και στη μεταφορά του, μπορεί να υπάρξει αυτό το τεράστιο κόστος που μπορεί να κοστίσει μια ανθρώπινη ζωή. Πονού παρουσιάζεται ότι
είναι ισχυρό το υλικό και πρέπει να το χρησιμοποιούμε, βλέπουμε ότι τελικά η ανακύκλωση τα κάνει πιο αδύναμα τα υλικά αυτά, με αποτέλεσμα άμεσο την ίδια μας τη ζωή κάποιες φορές να θέτει σε κίνδυνο. Μιλάμε για ανακύκλωση. Έχουμε κάποια στοιχεία που να δείχνουν πόσο γυαλιά ανακυκλώνουμε εδώ στη χώρα μας? Φυσικά, όπως έχουμε αναλύσει και σε άλλες εκπομπές μαζί, κυρία Τσιριγότη, έχουμε δει ότι γενικά στον τομέα της ανακύκλωσης υστερούμε σε διαχείριση και πόσο μάλλον στις ανάγκες που υπάρχουν στη χώρα μας. Γιατί βλέπουμε ότι τελικά ο πληθυσμός μας όχι απλά έχει μεγαλώσει, δεν μιλάω μόνο για τον ελληνικό πληθυσμό, έχει μεγαλώσει λόγω της τεράστιας εισρωής από πάρα πολλές μεταβλητές και επίλυδων, αλλά όχι μόνο, υπήρχαν και παλαιότερα σε μεγάλο βαθμό, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σήμερα, και ο τουριστικός κλάδος να είναι σε μια συνεχόμενη ροή. Οπότε έχει η χώρα μας τεράστιες ανάγκες και υλικών όπως το γυαλί για την όλη χρήση και των τροφίμων και των υγρών. Αλλά βλέπουμε ότι στις ανάγκες μας δεν τις καλύβουμε, και αυτό γιατί από τις 170.000 τόνους ετησίως, που είναι ένα όριο για τις ανάγκες της Ελλάδος, εμείς ανακυκλώνουμε μόνο τους 45.000 τόνους ετησίως. Μιλάμε και για ένα τεράστιο οικονομικό κόστος που θα μπορούσε αυτό το ποσό να διατεθεί για να δυναμώσει ο κλάδος και των πρώτων υλών, να γίνει μια ορθή διαχείριση, να βρεθούν και άλλες μελέτες, γιατί αυτός ο οποίος είναι στην κυβέρνηση σήμερα και ο οποίος έχει περάσει έπρεπε να δρομολογήσει κάποιες καταστάσεις για να είναι αυτοδύναμη η χώρα μας. Αλλά έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω και βλέπουμε να χάνονται και συνεχώς κεφάλαια τα οποία θα μπορούσαν να επωφελήσουν τη χώρα μας και να την ξανακάνουν ξανά αυτοδύναμη, να έχει μια πρωτιά ξανά. Στην ουσία δηλαδή, ενώ εμείς χρειαζόμαστε 170.000 τόνους, ανακυκλώνουμε μόνο τους 45.000 τόνους. Ακριβώς. Είμαστε πίσω, μας λείπει ακόμα και εδώ η παιδεία στην ανακύκλωση, κύριε Πολυμέρη. Βλέπουμε δηλαδή ότι δεν έχουμε παιδεία ώστε να μάθουμε να ανακυκλώνουμε σωστά από τη μια, αλλά και από την άλλη δεν έχουμε τους κατάλληλους διαχειριστές αυτής της ανακύκλωσης. Και πείτε μου λίγο τώρα. Μα αν δεν μπορεί η σημερινή κυβέρνηση και όσοι έχουν περάσει, διότι βλέπουμε το πρόβλημα, αλλά στην κυριολεξία δεν μπορούν να διαχειριστούν ανθρώπινες ζωές, γιατί οι αποφάσεις τους δεν έχουν να κάνουν με ανθρώπινες ζωές. Και εξού και αυτό που είπα προηγουμένως, ότι έχουν φύγει ανθρώποι, συνέλληνές μας, οι οποίοι έχουν τη γνώση για να μπορέσουν να πάνε στο επόμενο σκαλοπάτι και την ανακύκλωση, αλλά και να βρουν μεθόδους για να μπορέσουμε να βγάζουμε πρώτες ύλες χωρίς κόστος στο περιβάλλον. Δηλαδή υπάρχουν και πιο εναλλακτικές λύσεις από αυτές που έχουμε, κύριε? Αλλά πριν μιλήσουμε για τις εναλλακτικές λύσεις, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν λύσεις και σίγουρα έχετε και εσείς να προτείνετε κάποιες λύσεις, θα ήθελα να μου πείτε, το ανακυκλώσιμο γυαλί δεν έχει την ίδια αντοχή από ό,τι μας είπατε? Και αυτό σημαίνει γιατί εμείς δεν κάνουμε σωστά την ανακύκλωση ή γιατί είναι η φυσική ροή της χρήσης, της πολλαπλής χρήσης? Κοιτάξτε, όσο πιο πολύ ανακυκλώσουμε το ίδιο υλικό, βάσει όλων των στοιχείων που βρήκα, αποδυναμώνεται η ίδια η σύσταση του γυαλιού για να μπορέσει να μορφοποιηθεί ξανά. Οπότε, από όλη αυτή την αποδυνάμωση, δεν μπορεί να διαρκέσει μια συνεχόμενη ανακύκλωση το ίδιο υλικό και να έχουμε το πρωταρχικό αποτέλεσμα του γυαλιού, δηλαδή ένα μπουκάλι ας πούμε, όπως ήταν το πρωταρχικό. Δεν μπορούμε να το έχουμε αυτό πλέον. Το βλέπουμε όχι απλά στο γυαλί, το βλέπουμε και στο πλαστικό, ότι είναι πιο μαλακιά η σύστασή του. Το βλέπουμε σε πάρα πολλά υλικά αυτά τα οποία ανακυκλώνονται. Να μην είναι με τα πρωταρχικά. Αν το συγκρίνουμε ακόμη και με άλλα ανακυκλώσιμα υλικά, όπως είναι η πλαστική σακούλα, βλέπουμε ότι έχει αρχίσει και γίνεται πιο λεπτή και πιο λεπτή και σχετικά με το παραμικρό. Οπότε αντιλαμβανόμαστε από αυτό, κυρία Τσιριγότη, ότι όσο πιο πολύ ανακυκλώνεται ένα υλικό,
αρχίζει και χάνει την αρχική του δομή που είχε, της ανθεκτικότητας, της αντοχής και είναι πιο εύθραυστο, πιο ευάλωτο και στο περιβάλλον αλλά και ως προς τη χρήση του. Οπότε αυτό, αν το πάρουμε ως δείγμα για το γυαλί και τη χρήση του, είναι πιο επικίνδυνο από ό,τι θα ήταν το πρωταρχικό μπουκάλι ή οποιαδήποτε άλλη δομή θα είχε, γιατί είναι πιο εύθραυστο. Και προηγουμένως ανέφερα ότι είναι εύθραυστο γιατί έχουμε και κάποια δείγματα, όπως σε μια ενημέρωση που έχει προβεί ο ΕΦΕΤ, που έγινε η ενημέρωση 17 Φεβρουαρίου του 2022, στο οποίο η διακίνηση ενός εμπορεύματος σε γυάλινη συσκευασία μιας μαρμελάδας βρέθηκε ότι υπάρχει θράψμα γυαλιού και ενημέρωσε διαδικτυακά όλους τους πολίτες ότι ό,τι πιο προϊόν έχουν, όσοι έχουν λάβει το προϊόν και το έχουν αγοράσει, το επιστρέψουν πάλι πίσω, γιατί υπάρχει αυτό το θράψμα γυαλιού. Οπότε λέμε ότι ο ίδιος ο άνθρωπος είναι ευάλωτος για την ανακύκλωση. Εκεί που μας έχουν μάθει ότι επωφελούμαστε, βλέπουμε τελικά ότι μπορεί να υπάρξει και κόστος της ίδιας μας της ζωής. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς η ίδια, τα παιδιά είναι λάτρες των γλυκών. Εννοείται. Οπότε ποιος θα διασφαλίσει ότι αυτή η ενημέρωση θα φτάσει την κατάλληλη ώρα, την κατάλληλη στιγμή και θα τη δουν όλοι και δεν θα έχουμε κάποιο θύμα. Ποιος προστατεύει σήμερα τον Έλληνα πολίτη? Πολύ σωστά. Και όχι μόνο αυτό. Βλέπουμε λοιπόν προβλήματα από το γυαλί, αλλά τα προβλήματα έρχονται από πιο βαθιά ίσως, από εκεί που ξεκινάει να γίνει το γυαλί, από τον ασβεστόλιθο. Γιατί μας είπατε για εξόρυξη, για ότι χρησιμοποιείται ασβεστόλιθος, ξέρουμε ότι είναι ένα ορυκτό, το οποίο θα το πάρουμε με εξόρυξη. Άρα επιπλέον μόλυνση στο περιβάλλον, επιπλέον προβλήματα. Γνωρίζουμε τους τρόπους εξόρυξης του ασβεστόλιθου? Ένας από τους τρόπους που χρησιμοποιόταν μέχρι και πάρα πολύ κοντά, δεν γνωρίζω αν χρησιμοποιείται και ακόμη και τώρα, ήταν με την μέθοδο να ανοίξουν πολλές σωπές πηγάδια σε ικανοποιητικό βάθος, ώστε να τοποθετήσουν εκρηκτικά, ώστε να ανατιναχθεί η συγκεκριμένη περιοχή που υπάρχει αυτό το ίζημα και να γίνει πιο εύκολο στην αποκομιδή του. Αλλά αυτό προϋποθέτει μεγάλα προβλήματα, γιατί από την έκρηξη αυτή η χημική ουσία που προέρχεται στα εκρηκτικά θα διαχυθεί παντού στην ατμόσφαιρά μας. Εκτός όλων των άλλων, θα καταλήξει μετά και στα ύδατα τα οποία είναι της περιοχής και υπόγεια και επίγεια. Εκτός όλων των άλλων, αν μένεις κοντά σε κατοικήσιμη περιοχή, είναι πιο άμεσα τα προβλήματα στην υγεία των ανθρώπων, γιατί μιλάμε για χημικές ουσίες. Και φυσικά και τα ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν. Ναι, είναι και επικίνδυνο, γιατί άμα γίνει κάποιο σφάλμα, ναι, μεν υπάρχει μια διαχείριση όπως παρουσιάζεται, αλλά άμα γίνει ένα παραμικρό σφάλμα, επειδή μιλάμε ότι μπορεί να είναι και κοντά πολλές φορές που είναι, σε κατοικήσιμες περιοχές. Άμα γίνει ταυτόχρονα η έκρηξη, θα μπορείς να προκαλέσει και σεισμούς κοντά στην κατοικήσιμη περιοχή και να έχουμε πάρα πολλά θύματα. Πάρα πολύ σωστά. Έχουμε άλλον τρόπο? Ένας άλλος τρόπος είναι με αλλαγή εξαρτήματος στα εξκαυτικά, με ένα ειδικό εξάρτημα το οποίο αρχίζει και πιέζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο αυτό το ίζημα, ώστε να γίνει μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να αποκολληθεί από το σημείο το οποίο έχει ξεκινήσει η εξόρυξη. Όπως παρουσιάζεται, είναι ένας πιο εύκολος τρόπος και χωρίς πολλές ανησυχίες. Και τώρα έρχομαι εδώ. Και οι δύο οι μέθοδοι είναι επικίνδυνες. Προκαλούν, όπως και να το κάνουμε, ρύπανση στο περιβάλλον. Και βιάστηκα προηγουμένως να ρωτήσω, υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις σε αυτό το θέμα? Εναλλακτικές λύσεις. Χαίρομαι με ρωτάτε αυτό, γιατί βλέπουμε συνεχώς η χώρα μας να μένει στις αποφάσεις της για το πώς να θέσει θέμελα για να προχωρήσουμε στον τομέα της βιομηχανίας. Όχι απλά προχωράμε με αργούς ρυθμούς, αλλά είμαστε σε μία συνεχόμενη στασιμότητα. Και το λέω αυτό γιατί βλέπουμε συνεχώς, όπως και σήμερα, όπως συγκεκριμένα η Ισλανδία, να έχει προχωρήσει σε ένα σημείο στο βιομηχανικό της κλάδο
για να μπορέσει και να αποκαταστήσει το περιβάλλον, κατά πόσο είναι ικανοποιητική αυτή η μέθοδος. Το θέτω αυτό εισαγωγή, θα το κάνουμε σε μια άλλη εκπομπή που χρήζει αντιμετώπισης και ανάλυσης, στο οποίο έχει κάνει έναν σταθμό παραγωγής ενέργειας, το οποίο εξαλείφει, απορροφάει διοξείδιο του άνθρακα και το, όχι απλά μόνο το δημιουργεί ενέργεια από αυτή τη μέθοδο, αλλά από, από αυτά τα αέρια που συλλέγονται από το διοξείδιο του άνθρακα, ξαναδημιουργεί αυτό το ίζημα, τον ασβεστόλιθο, για να συνεχίσει να τον χρησιμοποιεί χωρίς να κάνει συνεχόμενη άντληση από, από τη γέα. Μάλιστα. Και ωραία η Ισλανδία. Μιλάμε για την Ισλανδία. Η στην Ελλάδα, τι λέει η ελληνική νομοθεσία για τα μεταλλεία εξόρυξης? Θα πάμε πάρα πολύ πίσω, γιατί πάντα πρέπει να δούμε και πίσω μας τι έχει γίνει, για να αντιληφθούμε και τι, να αναλύσουμε με το τι έχει γίνει στο παρελθόν με αυτό που συμβαίνει σήμερα, για να καταλάβουμε τελικά πού αποσκοπεί αυτή η διαδρομή που βαδίζουμε ως χώρα, ως έθνος, που τελικά έχουμε δει και έχουμε αντιληφθεί λίγο πολύ όλοι μας ότι έχει παραδοθεί και η κυριαρχία μας, και το δηλώνουν συνεχόμενα με ό,τι αποφάσεις και ενέργειες έχουν κάνει. Θα πάω στο φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως 277α του 1973, στο οποίο συνελληνές μου, στα άρθρα που θα αναφερθώ, όπως είναι το 6, το άρθρο 6, μας αναφέρει για την κυριότητα των λατομείων και γενικότερα των ορυκτών της γης μας, σε ποιον ανήκουν. Αναφέρει ότι ανήκουν στον ιδιοκτήτη του εδάφους στον οποίο βρίσκονται. Αλλά εδώ θα ήθελα να τονίσω, να διευκρινίσω ότι ό,τι βρίσκεται στη γη μας, κανείς δεν το έχει φέρει από πουθενά. Ό,τι βρίσκεται στη γη μας ανήκει ως παρακαταθήκη, ως διαθήκη από όλους τους προγόνους μας, σε όλους εμάς και στη συνέχειά μας. Οπότε δεν μπορεί να ανήκει σε κανέναν ατομικά, παρά μόνο συλλογικά. Και εκεί είναι που έχει τοποθετηθεί το αντάλλαγμα, ένα μικρό αντάλλαγμα μπροστά σε όλο τον πλούτο τον οικονομικό που έχουμε, να δίνουν δηλαδή μικρά ανταλλάγματα στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια ιδιοκτησία στην περιοχή στην οποία θα εκμεταλλευτούν τα ορυκτά της, ώστε αν έχει κάποια οικονομική βλάβη, γιατί ας πούμε έχει την εργασία του εκεί, ή γιατί εκμεταλλεύεται μια ιδιωτική εταιρεία, μια ξένη εταιρεία τη γη αυτού του συνανθρώπου μας, του δίνουν ένα μικρό αντάλλαγμα. Και εκεί είναι που την πατήσαμε συνελληνές μου, να δίνουμε ανταλλάγματα για την γη μας, για την διαθήκη που μας έχουν αφήσει οι πρόγονοί μας, τον τεράστιο πλούτο μας, χωρίς να βλέπουμε ότι είναι μια παγίδα που αποσκοπεί στο να μας πάρουν σιγά σιγά την εθνική μας κυριαρχία, να την εκμεταλλεύονται για ξένα συμφέροντα, για κερδοσκοπικά συμφέροντα, με αποτέλεσμα να έχουμε δει σήμερα, να βλέπουμε σήμερα, να έχουμε μείνει πίσω εκτός ανταγωνισμού με τις υπόλοιπες χώρες, να βιώνουμε έναν οικονομικό παραπληγισμό και να μην μπορούμε να σηκώσουμε το κεφάλι μας και να πούμε ότι αυτή η γη είναι δικιά μας. Γιατί απλά μας την έχουν πάρει και την έχουν παραδώσει εκεί που δεν το περιμέναμε. Και γι' αυτό καλό είναι να θυμόμαστε ότι έχει γίνει στο παρελθόν, για να μπορούμε να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε στο παρόν, που το βλέπουμε ότι συνδέεται άμεσα. Ένα άλλο κομμάτι είναι στο άρθρο 12, στο οποίο μας αναφέρει ότι αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι έχουν μετοχές ανωνύμων εταιριών και κεκτημένα δικαιώματα επιμεταλλείων, δεν δύναται κατά τη διάλυση εταιρείας να γίνει η διανομή αυτών και να έχουν δικαιώματα πάνω σε αυτή. Αλλά βλέπουμε όμως, παρόλα αυτά που μας λένε, ότι έχουν δοθεί μετοχές από αυτά τα μεταλλεία, από αυτόν τον πλούτο, σε ιδιωτικές εταιρείες. Οπότε βλέπουμε το ρήγμα στην διοίκηση της χώρας μας να παραδίδει ευθαρσώς μερίδια και τρόπους διαχείρισης, την ίδια στιγμή που ο Έλληνας πολίτης είχε οικονομικές δυσκολίες και μέχρι και σήμερα έχει, και σήμερα δεν μπορεί να κρατήσει καν τη γη που του έχει παραχωρηθεί από τους προγόνους του, πόσο μάλλον να αφήσει κάτι τους απόγονούς του. Και γι' αυτό βλέπουμε μια συνεχόμενη μετανάστευση όλων των συνανθρώπων μας, όλων των συνελλήνων μας, και να έχουν μείνει οι θερμοπύλες της χώρας μας ακάλυπτες, χωρίς να είναι ο Έλληνας εκεί πέρα να τις φυλάει και να τις προστατεύει. Αυτό κάνανε στη χώρα μας και αυτό
το βλέπουμε, το αναγνωρίζουμε το τι έχει γίνει, για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τη λύση που δεν είναι άλλη από την απελευθέρωσή μας. Και με ποιον άλλον τρόπο, κυρία Τσιριγότη, από ότι με την Ελλήνου Συνέλευση, που ιδρύθηκε καθαρά για την απελευθέρωση του Έλληνα, αλλά και κάθε ανθρώπου που θέλει να απελευθερωθεί από όλο αυτόν τον ζυγό που το έχουν θέσει, και οικονομικό και συνειδησιακό. Γιατί από το πρωί στο βράδυ τι σκεφτόμαστε? Αν θα μπορούμε την επόμενη μέρα να τα βγάλουμε οικονομικά. Αν θα έχουμε την επόμενη μέρα τη γη που μας αφήσανε για να έχουμε κάτι να αφήσουμε και εμείς. Και όλο αυτό κάθεται στο στήθος κάθε συνέλληνά μας. Και σήμερα όμως πρέπει να περάσει η λύση όπως ακριβώς είναι. Που η λύση είναι ο κάθε Έλληνας, ο οποίος κοιτάει όχι απλά μόνο τον εαυτό του, αλλά και τα ίδια τα παιδιά του. Γιατί τα παιδιά μας είναι η λύση να μπορέσουμε να πολεμήσουμε σήμερα για να έχουν ένα αύριο. Για να έχουν ένα αύριο. Είδαμε τι προτείνει η ελληνική νομοθεσία. Η Ελλήνων Πολιτεία, η Ελλήνων Συνέλευση. Τι προτείνει για αυτό το αύριο? Όσον αφορά για την ίδια τη βιομηχανία, για τον τρόπο που γίνεται σήμερα η εξόρυξη και κάθε εξόρυξη του οποιοδήποτε μεταλλεύματος, το οποίο βλέπουμε σήμερα ότι επιβαρύνει το περιβάλλον. Αναφέραμε προηγουμένως ότι υπάρχουν πολλοί συνανθρωποί μας, επιστήμονες, οι οποίοι έχουν βγει στο εξωτερικό. Συνέλληνες μας οι οποίοι δεν χρηματοδοτηθήκανε να εφαρμόσουν τις ερευνές τους, να έχουν τον ανάλογο εξοπλισμό για να μπορέσουν να υλοποιήσουν την οποιαδήποτε έρευνα στην πράξη. Μιλάμε για γνώσεις οι οποίες είναι συνέχεια όλου του τεράστιου έθνους των Ελλήνων και όλα αυτά βγαίνουν, υπάρχει στιγμή που βγαίνουν ακριβώς στη στιγμή που χρειάζεται, και αυτό γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη από φως, γιατί το φως βρίσκει πάντα την δίωδο να ξαναεμφανιστεί μέσα από τους ανθρώπους. Οπότε όλοι αυτοί οι επιστήμονες θα ξαναγυρίσουν ξανά στην πατρίδα τους, και η πατρίδα είναι όλοι οι συνάνθρωποι τους, όλοι οι συνέλληνές τους, δεν είναι το χώμα και το νερό. Όλα αυτά είναι για τις συνθήκες ζωής και διαβίωσης του ανθρώπου. Αλλά πατρίδα είναι ο κάθε Έλληνας, είναι η τεράστια οικογένεια που δεν περιορίζεται σε τέσσερις τείχους. Έχει ευρεία σημασία. Οπότε θα γίνεται με μεθόδους οι οποίοι δεν θα επιβαρύνουν το περιβάλλον, θα εναρμονίζουν αυτές τις μεθόδοι με το να συνεχίσει το περιβάλλον να είναι ακριβώς όπως το βρήκε ο άνθρωπος, χωρίς να γίνει καμιά παραποίησή του και χωρίς να έχει επιπτώσεις τέτοιες που να είναι ανεπανόρθωτες. Κάτι που βλέπουμε σήμερα μετά από κάθε εξόρυξη, να έχει αλλάξει η μορφή του περιβάλλοντος, να μην είναι ξανά η ίδια, γιατί μιλάμε ότι υπάρχει μόλις των υδάτων. Μιλάμε για τις ίδιες τις φλέβες του πλανήτη, οι οποίες τροφοδοτούν και δίνουν ζωή στον κάθε συνανθρωπό μας. Μιλάμε για τεράστια ζημιά, η οποία όχι απλά είναι ανεπανόρθωτη, αλλά δημιουργεί και τεράστια προβλήματα στους ίδιους τους ανθρώπους. Γιατί ο άνθρωπος είναι το κύριο συστατικό της ζωής του, είναι το νερό. Οπότε επηρεάζει άμεσα και σε πολύ μεγάλο βαθμό την συνεχή διαβίωση του ανθρώπου. Οπότε, κύριε Πολυμέρη, πέρα του ότι θα καλέσουμε πίσω τους Έλληνες επιστήμονες, θα έχουμε και μια άλλη ίσως πολιτική στον τρόπο εξόρυξης. Θα παίρνουμε τα υλικά απ' έξω ή θα τα βγάζουμε εμείς οι ίδιοι τα υλικά? Τα υλικά θα τα βγάζουμε εμείς οι ίδιοι, και αυτός ο λόγος που αναφέραμε την εξόρυξη, ότι θα χρησιμοποιηθούν οι πρώτες ύλες ξανά στην γη μας. Έχουν γίνει, από όσο έχουμε δει συνελληνές μου, η χώρα μας είναι πλούσια σε ορυκτό πλούτο, το υπέδαφος της έχει τεράστιο πλούτο, ο οποίος είναι ανεκμετάλλευτος, με μεθόδους τις οποίες μας έχουν σταματήσει ώστε να βγούμε σε αυτό το προβάδισμα, στο οποίο επειδή είμαστε καλύτεροι των καλύτερων θα ήμασταν αυτοδύναμοι, κάτι το οποίο δεν το θέλανε και θέλανε η Ελλάδα μας να μείνει πίσω. Επλέον θα ξαναγίνουμε αυτοδύναμοι, θα ξαναχρησιμοποιήσουμε τις πρώτες ύλες της γης μας, αυτά τα οποία μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας, θα χρησιμοποιήσουμε μεθόδους οι οποίοι δεν θα επιβάρυνουν το περιβάλλον. Υπάρχουν και μεθόδοι ενεργειακοί, για να πάρουμε ως δείγμα, όπως με το υδρογόνο, το οποίο αντιλαμβανόμαστε ότι αργότερα τα εργοστάσια τα οποία θα εκμεταλλευτούν και θα διαχειριστούν για να κάνουν και τη μεταποίηση αυτών των προϊόντων, γιατί μόνο ως μεταποίηση θα πηγαίνουν στο εξωτερικό για να έχουμε αυτοδυναμία, θα χρειάζονται τεράστια ενέργεια. Οπότε μιλάμε για καθαρή ενέργεια,
η οποία θα είναι φυσική, η οποία δεν θα επηρεάζει το περιβάλλον, ώστε να μην έχουμε όχι απλά επιβάρυνση στο περιβάλλον, αλλά να έχουμε μια συνεχή κίνηση σε όλη τη διαδικασία, όχι απλά της εξόρυξης, αλλά και της μεταποίησης, ώστε να μπορέσουμε ξανά να δούμε την Ελλάδα μας όπως πρέπει να είναι μπροστά, γιατί μόνο οι Έλληνες έχουν αποδείξει ότι το φως μπορούν να το μεταλαμπαδεύσουν. Και για άλλη μια φορά θα το κάνουμε με τις επιστήμες μας ξανά, όπως κάναμε και στο παρελθόν. Κύριε Πολυμέρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία και θα κοιτάξουμε αυτό που είπαμε σε επόμενες εκπομπές και τις ανανοητικές λύσεις, πάντοτε φυσικά με γνώμονα το τι έχει δηλώσει η Ελλήνων Συνέλευση στις προγραμματικές δηλώσεις της. Σας ευχαριστώ και καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε εσάς και όλους τους Έλληνες. Αγαπητοί τηλεθεατές, Μιάννα Τσιριγότη, η εκπομπή «Η Παιδεία δημιουργεί πολίτες» έφτασε στο τέλος της. Καλό σας απόγευμα.